Είστε για λίγες μέρες εδώ πέρα, είστε το άθρο το χέρι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Το οργάνωσαν οι φίλοι του Αγίου Όρος, ήταν δική τους προτροπή. Θα έχουμε τον κύριο Στιβακτάκη, επί σειρά ετών ήσασταν γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον φίλο του Αγίου Όρος. Το επισκέπτεστε τακτικά, έχετε γράψει και βιβλία. Ναι. Να μας πείτε τη γνώμη για το Άγιο Όρος. Κοιτάξτε, εδώ και 30 χρόνια έρχομαι σε επαφή με το Άγιο Όρος, με την πνευματική ζωή του Αγίου Όρους. Και πιστεύω ότι το Άγιο Όρος ανέκαθεν, αλλά και ιδιαίτερα στην εποχή μας, αποτελεί οδηγό πνευματικής πορείας. Πνευματικό οδοδείχθη στην όντως δύσκολη πορεία μας προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Επιπλέον αποτελεί, θα έλεγα, τη ζωηφόρο φωνή. Αποτελεί τον καθρέπτη που μας προτρέπει να γίνουμε αυτό για το οποίο πλαστήκαμε και όχι αυτό στο οποίο έχουμε καταντήσει δυστυχώς σήμερα. Αυτό βέβαια συμβαίνει και με την Αγία μας Εκκλησία, στο σύνολό της, για να μην... Δεν συμβαίνει μόνο με το Άγιον Όρος. Εκεί βέβαια τα πράγματα είναι πιο εντατικά. Η πνευματική ζωή είναι πιο εντατική. Είναι το περιβάλλον, είναι όλο αυτό το πνεύμα του Αγίου Όρους. Και αυτό ίσως μας δελεάζει περισσότερο πνευματικά. Δεν υποβαθμίζουμε όμως τον ρόλο της Αγίας μας Εκκλησίας. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα τα λόγια ενός αγιασμένου γέροντος, ο οποίος κάποτε που του είπα ότι έχω πάει πάρα πολλές φορές στο Άγιον Όρος, μου λέει: καλά κάνεις, αλλά και εδώ στον κόσμο κάθε μοναστηράκι, κάθε ενορία είναι ένα μικρό Άγιον Όρος που όταν το εκμεταλλευτεί σωστά ο άνθρωπος, εκμεταλλευτεί με την έννοια του σωστή, όταν το ζήσει έντονα ο χριστιανός, μπορεί να οδηγηθεί στο ποθούμενο, που είναι η σωτηρία και η είσοδός μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Και είπατε 30 χρόνια που... Πάνω από 30, το 1985. Βέβαια έχουν πολλά αλλάξει στο Άγιον Όρος, πατέρα Ιωαννίκη, έχουν αλλάξει πολλά. Δυστυχώς υπάρχει μια κοσμίκευση η οποία πρέπει ίσως να χαλιναγωγηθεί κάπως. Επειδή πήγε και πολλοί κόσμος, είναι κάπου ναι, λογικό αυτό. Δεν έχει όμως βλάψει τίποτα την πνευματική του ζωή του Αγίου Όρους. Αυτό που ζούσαμε πριν από 35 χρόνια, αυτό ζούμε και σήμερα στη Συμπονόπετρα, στην έρημο του Άθο, παντού όπου πάμε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή οι πατέρες, οι αγιασμένοι πατέρες εκεί να το δουν αυτό το θέμα της εκκοσμικεύσεως του Αγίου Όρους. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση. Να έρθω στην κυρία Παπαδάκη. Για μια γυναίκα τι έχει να πει το Άγιο Όρος? Εγώ τουλάχιστον τώρα και κοντά 30 χρόνια που πηγαίνει ο σύζυγός μου, δεν βλέπω την ώρα να πάει για να αρχίσω να νιώθω εγώ τις ευλογίες που στέλνουν η Παναγία και όλοι οι Άγιοι του Αγίου Όρους σε εμάς, στο σπίτι, στην εργασία, στον κόσμο όλο που είναι κοντά μας. Νιώθω αυτή την ευλογία. Μάλιστα. Και λυπάμαι πάρα πολύ όταν κάποιες κυρίες λένε ότι μα γιατί να πάει ο σύζυγός μου, έχει τύχει να μου πει, να μου πουν σύζυγοι, πέστε το και στη γυναίκα μου ότι νιώθετε την ευλογία. Γιατί δυσκολεύεται όταν φεύγω? Και το παρατηρείτε, τα πηγαίνει όταν έρχεται, ευλογίες, είπατε. Πάντα. Είναι σημαντικό αυτό. Θα το δούμε και παρακάτω διεξοδικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω τον Πέτρο για ένα νέο άνθρωπο, το Άγιο Όρος τι έχει να πει σήμερα και αν εσείς πηγαίνετε στο Άγιο Όρος, οι νέοι άνθρωποι. Θα αναφερθώ σε ένα γεγονός εδώ στη σχολή μου, στην Πατριαρχία Ανώτατη Ακαδημία. Κάποια παιδιά φέτος το Πάσχα προτίμησαν αντί να πάνε στις οικογένειές τους να περάσουν το Άγιον Πάσχα, πήγανε στο Άγιον Όρος. Και αυτό με παρεξένευσε και τους λέω πώς και πήγατε, πώς και θέλετε να πάτε τέτοιες μέρες στο Άγιον Όρος. Και μου λένε... Μπορείτε να μας πείτε τι παιδιά είναι αυτά? Είναι της σχολής. Από την Ακαδημία. Την Ακαδημία. Φοιτητές σχολής. Ναι, ναι, στο πρόγραμμα ιερατικών σπουδών και ήταν από τα Χανιά. Δεν είναι καν ούτε το ιερατικό. Από τα Χανιά. Ναι. Προτίμησε να πάνε εκεί το Πάσχα. Προτίμησε να πάνε εκεί το Πάσχα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και τους κάνω την εξής ερώτηση: για ποιο λόγο θέλετε να πάτε? Και για ποιο λόγο, ξέρω, αφήνετε την οικογένειά σας για να πάτε στο Άγιον Όρος? Μπορείτε να πάτε κάποια άλλη στιγμή. Και μου λέει, όταν πήγα την πρώτη φορά, αυτή η μαγεία και η ευλογία που μου δόθηκε, ένιωσα από μέσα μου σαν να θέλω συνέχεια, συνεχώς να πηγαίνω στο Άγιον Όρος. Μάλιστα. Δείχνοντας ότι οι νέοι σήμερα έχουν την πίστη και την αγάπη τους στην Εκκλησία και... Και ένα 19-20 ετών, ναι, φαντάζομαι, αυτό, είναι ποιητές. Αλλά πόσοι άνθρωποι, πόσοι νέοι, πολύ λίγοι. 2-3 άτομα. Όχι, όχι. Γενικό. Γενικά πόσοι νέοι, το γνωρίζω. Δυστυχώς.
Φαντάζομαι εσύ θα έχεις πάει κάποιες φορές, ναι, παρότι είναι μακριά από εδώ. Έχω πάει με πατέρες από εδώ από την Κρήτη. Ναι. Είχαμε την ευλογία και πήγαμε και εμείς και είχα πάει στην αγρυπνία της Τίμια Ζώνης. Α, μάλιστα. Στο Βατοπέδι. Αυτή είναι πάρα πολύ. Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ναι, Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Και μου έκανε και εμένα ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το κοινοβιακό, ναι, που ακολουθεί το Άγιον Όρος, και... που δυστυχώς σχεδόν όλα τα μοναστήρια της Κρήτης και της Ελλάδος δεν το έχουν τόσο έτσι στο τυπικό του. Αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Σεβασμιότατε, μιλούμε για το Άγιον Όρος, είναι και για την Κρήτη αυτές οι μέρες ιδιαίτερες. Λέμε πολλές φορές είναι τρόπος το Άγιον Όρος και όχι απλώς τόπος. Να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι καταρχήν δεν είναι μόνο το Άγιον Όρος που έχει κοινόβια. Είναι και στον κόσμο. Υπάρχουν μοναστήρια που έχουν κοινόβια, όπως παραδείγματος χάρη η Χρυσοπηγή. Είναι κοινόβιο. Στην Κρήτη στα Χανιά. Ναι. Αλλά και τα Σαββαθιανά. Και πολλά μοναστήρια εδώ στην Κρήτη είναι κοινόβια. Και χαιρόμαστε για αυτό το πράγμα. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι το Άγιον Όρος είναι κάτι το μοναδικό. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Εκτός του ότι δεν πηγαίνουν οι γυναίκες εκεί, είναι η παράδοση αυτή. Το Άγιον Όρος, έτσι όπως το νιώθω εγώ, όπως το καταλαβαίνω, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Πουθενά, πουθενά. Ο τρόπος ζωής, το μέρος είναι κάτι ιδιαίτερο. Ο τρόπος ζωής, η ταυτότητά του, η παρουσία του είναι κάτι μοναδικό. Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο και νομίζω ότι όταν αναφέρει κανείς το Άγιον Όρος θαυμάζει και λέει τι θαυμαστό είναι που στην Ελλάδα, σε αυτό το μέρος, υπάρχει αυτό το μέγα γεγονός. Ναι, βέβαια. Είναι κάτι το μοναδικό αυτό να σημαίνει. Είναι να κάτι το μοναδικό, είναι κάτι το μοναδικό και πρέπει πραγματικά να το εκτιμήσουμε ως Ελλάδα και ως Ορθόδοξοι άνθρωποι και ως Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι έχουμε κάτι το μοναδικό. Ναι, ναι. Ενώ σήμερα υπάρχει ισοπαίδωση των πάντων, το Άγιον Όρος δεν ισοπεδώνεται. Το Άγιον Όρος μένει εκεί και λέει εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε τον δρόμο μας. Δεν επηρεαζόμαστε από κανένα και από τίποτα, ενώ όλοι εμείς στον κόσμο σήμερα επηρεαζόμαστε. Ό,τι λέει ο κόσμος κάνουμε κι εμείς, είναι μέγα πρόβλημα. Αλλά το Άγιον Όρος είναι μοναδικό. Μοναδικό, ναι. Συνεχίζει το δρόμο του, την πορεία του. Αυτό νομίζω ότι είναι η μοναδικότητα του Αγίου Όρους. Πατέρα Ιωαννίκη, επειδή είπαν προηγουμένως για τον... δεν είναι τόπος, είναι τρόπος. Να πούμε συγκεκριμένα πάνω σε αυτό, τι είναι το ιδιαίτερο που δείχνει ο τρόπος ζωής που πρέπει εμείς να κρατήσουμε από το Άγιον Όρος. Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ στον σεβασμιότατο, ναι, προηγουμένως, ότι επειδή έκανα πολλά χρόνια στο Αρχονταρίκι της Μονής, άκουσα από πολλούς ανθρώπους προσκυνητές που ήρθαν στο μοναστήρι και μου είπαν και όλοι τους σχεδόν το ίδιο πράγμα. Λέει, Πάτερ, είμαι πολύ συγκινημένος που ήρθα στο Άγιον Όρος. Η απορία μου ήταν, δεν ήξερα στη ζωή μου ότι έχουμε ένα τέτοιο τόπο στην Ελλάδα μας. Παρόλο ότι είχα δει φωτογραφίες και ορισμένα βίντεο, αλλά άλλο να το βλέπεις στις φωτογραφίες και στα βίντεο και άλλο να βιώνεις και να πνείς την ατμόσφαιρα του Άγιου Όρους. Κατά συγκινημένη πραγματικά. Και γι' αυτό λόγο προτρέπω όσοι δεν έχουν έρθει στο Άγιον Όρος να επισκεφθούν το Άγιον Όρος, να πάρουν διαγνώση το τι γίνεται στο Άγιον Όρος. Ναι, και εννοούσαν και όσον αφορά το μέρος, το μοναδικό και τον τρόπο ζωής. Τον τρόπο ζωής, την ατμόσφαιρα του Άγιου Όρους. Εννοούσαν τη διακονία, την προσευχή, πού εσύ. Θα σας πω, το Άγιον Όρος, είχα την ευλογία να στη ζωή μου να γνωρίσω όλους τους σύγχρονους Αγίους και να πάρω την ευλογία τους και την ευχή τους. Όπως... Το γέροντα Άγιο Παΐσιο. Μάλιστα. Το γέροντα Άγιο Πορφύριο. Το γέροντα Άγιο Ιάκωβο. Τους είχατε γνωρίσει όλους προσωπικά. Όλους προσωπικά. Είχα την ευλογία αυτή. Το γέροντα δεν έχει αγιάσει ακόμα, αλλά είναι υπό αγιοκατάταξη. Γέροντας Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, στα Κατουνάκια.
με τον οποίο είχα πάρα πολύ σύνδεσμο, πολύ μεγάλο πνευματικό σύνδεσμο, και θα μιλήσουμε αργότερα λίγα για τον γέροντα Εφραίμ. Είχα ακούσει κάποτε τον Παναγιώτατο, τον Πατριάρχη μας, να λέει ότι δεν βιαζόμαστε να αγιοποιήσουμε, να αγιοκατατάξουμε ακριβώς, τους ακριβώς, ανθρώπους. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και ακριβώς. Είμαι σίγουρος ότι κάποια ώρα θα συμβεί, συμβεί και αυτό. Ακριβώς. Και τους είχατε γνωρίσει προσωπικά όλους αυτούς, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όπως είπαμε προηγουμένως, η πνευματική ζωή σήμερα είναι ένα προσωπικό βίωμα. Βέβαια. Αν δεν βιώσεις, δεν θα μπορέσεις να νιώσεις ποτέ τι σημαίνει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να τη νιώθεις μέσα σου και να ενεργεί μέσα σου. Η μοναχική ζωή είναι μία κλίση. Είναι μία κλίση από τον Θεό, στο οποίο το άνθρωπο, ο άνθρωπος, το πρόσωπο το οποίο καλείται, θα πρέπει να ανταποκριθεί στην κλίση αυτή του Θεού. Όταν έρχεσαι στο μοναστήρι, έρχεσαι με ένα κάποιο ενθουσιασμό. Μπαίνεις στην υποταγή και στην υπακοή, στο γέροντά σου, και θυμάμαι το πρώτο πράγμα που μου είχε πει ο γέροντάς μου Εμιλιανός, όταν πήγα στο μοναστήρι: παιδί μου, τρία πράγματα να προσέξεις στη ζωή σου. Το πρώτο, μου λέει, θα κοιτάξεις να βγαίνεις από το κελί σου όσο το δυνατόν λιγότερο. Όσο δυνατόν λιγότερο. Λιγότερο. Να σε συγκρατεί, να σε συγκρατεί το κελί σου. Ναι. Να σε συγκρατεί η μελέτη και η προσευχή. Όσο λιγότερο βγαίνεις, τόσο, πιο... τόσο περισσότερο γεμάτος θα είσαι στη χάρη του Θεού. Όσο περισσότερο βγαίνεις από το κελί, και ιδιαίτερα μου λέει, όταν βγαίνεις από το μοναστήρι ή βγαίνεις από το Άγιον Όρος, θα βγαίνεις, μου λέει, ένα λιοντάρι και θα επιστρέφεις ένα κουταβάκι. Εμείς, να διακόψω λίγο, βλέπουμε και φωτογραφίες αυτή την ώρα στις οθόνες μας από το Άγιο Όρος, και το φυσικό περιβάλλον πολύ ωραίο, αλλά και δύσκολα μέρη, σαν γκρεμός, δύσκολα προσβάσιμα εννοώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Ακριβώς. Αλλά και πολύ μεγάλα κτίρια. Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπετε, η Σιμονόπετρα είναι πραγματικά ένα στολίδι του Άγιου Όρους. Είναι κτισμένη θαυματουργικά πάνω σε ένα βράχο. Ο κτήτορας της μονή μας είναι ο Άγιος Σίμων Ομυροβλήτης, ο οποίος Σίμων Ομυροβλήτης, γι' αυτό και Σιμονόπετρα, ο οποίος έζησε σε ένα σπήλαιο ακριβώς απέναντι από το βράχο που είναι κτισμένο το μοναστήρι. Εκεί ζούσε σαν ερημίτη 45 ολόκληρα χρόνια. 45 χρόνια. Μία χρονιά, ξημερώνοντας Χριστούγεννα, βλέπει ένα όραμα. Το λαμπερό αστέρι της Βηθλεέμ να κάθεται πάνω από τον βράχο και να τον φωτίζει. Συγχρόνως ακούει μία φωνή, τη φωνή της Παναγίας μας, που του έλεγε: «Σίμων, Σίμων, πιστέ λάτρη του Υιού μου, θέλω να δοξάσω αυτόν τον τόπο δια του ονόματός σου. Θέλω να μου χτίσεις μοναστήριον πάνω στον βράχο αυτό που βλέπεις, για να δοξάσεις και εσύ με τη σειρά σου το όνομα του Υιού μου και Θεού μας». Ο Άγιος δεν έδωσε καμία σημασία, το θεώρησε δαιμονική πλάνη, συνέχισε να προσεύχεται. Μετά από λίγη ώρα ακούει πάλι την ίδια φωνή. Του έλεγε τα ίδια λόγια ακριβώς. Ο Άγιος δεν δίδει πάλι καμία σημασία. Την τρίτη όμως, λέει, φορά, μετά από λίγη ώρα, έλαμψεν όλο το σπήλαιο. Ναι. Η ίδια η Παναγία πλέον εμφανίζεται στον Άγιο μας. Ο Άγιος ένιωσε την χάρη της Παναγίας όλο του το είναι. Με δάκρυα στα μάτια πως έπεσε στα πόδια της: «Ναι, Παναγία μου, μητέρα μου, γεννηθεί το θέλημά σου». Και έτσι ο Άγιος Σίμων απεφάσισε να νοικοδομήσει αυτό το μοναστήρι που βλέπουμε πάνω στον βράχο αυτό, που θα λέγαμε για την εποχή εκείνη τουλάχιστον, θεωρείται περί μέγα θαύματος. Σήμερα θα ήταν δύσκολο να νοικοδομήσουμε τα μέσα που διαθέτουν τεχνικά ένα τέτοιο μοναστήρι, όσο μάλλον την εποχή εκείνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα να ρωτήσω λίγο τον κύριο Στιβακτάκη, επειδή έχετε πάει και πολλές φορές και ξαναπηγαίνετε, ο λόγος που ανανεώνεται συνεχώς το ταξίδι ποιος είναι? Προφανώς υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, ναι, κύριε Λίγη. Να τόσες αλλά φορές. Προηγουμένως θα ήθελα να πω κάτι, ναι, επειδή ανεφέρθη για την αγιοκατάταξη των σύγχρονων Αγίων της Εκκλησίας μας, των Αγιοριτών. Στο Άγιον Όρος υπάρχει νέφος οσίων και Αγίων, φανερών και αφανών. Και έρχομαι τώρα και στο θέμα σας, οδηπορώντας κάποτε στην έρημο του Άθο, και όταν λέμε έρημο του Άθο δεν εννοούμε, βέβαια, όπως την έρημο Σαχάρα, ναι, εννοούμε μια περιοχή η οποία είναι απλησίαστη,
με ελάχιστη βλάστηση, φρίγανα, αγριολούλουδα, βράχια, πολλά βράχια κλπ. Ξεκινάει από τη Μικρή Αιγιάνα και καταλήγει στη δίγλα της Μεγίστης Λαύρας. Οδηπορώντας λοιπόν κάποτε και βρισκόμενοι στη βαθυτέρα έρημο του Άθο, μας έδειξε ένας γέροντας που συναντήσαμε εκεί ένα κελί στην περιοχή των κρύων νερών. Και μας είπε ότι σε αυτό το κελί ζούσε ένας γέροντας στις αρχές του 20ου αιώνα, που θέλοντας να φτιάξει τον κήπο του, κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά σε ένα τάφο. Τον άνοιξε και ξεχύθηκε παντού μία ευωδία η οποία δεν έλεγε να σταματήσει. Κατάλαβε λοιπόν ότι επρόκειτο περί Αγίου, περί ανθρώπου ο οποίος είχε αγιάσει, είχε ευαρεστήσει τον Θεό, και σκέπασε τον τάφο, έχοντας σκοπό, ξημερώνοντας, γιατί αυτό έγινε το βράδυ, η νύχτα, να πάει στη Μεγίστη Λαύρα να ανακοινώσει το περιστατικό για να έρθει ο ηγούμενος, οι πατέρες, με δόξες και τιμές, να πάρουν το σκήνομα του Αγίου, να το μεταφέρουν στη Λαύρα. Τη νύχτα λοιπόν που ενώ κοιμότανε, βλέπει σε όνειρο ή σε οπτασία τον άγνωστο αυτό όσιο που του είπε: «Τι πας να κάνεις? Σε παρακαλώ να σκεπάσεις τον τάφο μου, να μην τον ανοίξεις ποτέ πια και να μην δώσεις καμία πληροφορία, ούτε που βρίσκεται, ούτε κάτι άλλο, διότι εγώ τη δόξα την έχω στην ουράνιο βασιλεία και δεν θέλω περισσότερη δόξα». Επομένως, οι Άγιοι, το Αγίου Όρους, είναι νέφος, ο Σύρου και Αγίου. Πάρα πολύ που δεν τους γνωρίζουμε κιόλας. Τους αυτούς τους οποίους αναγνωρίζουμε και τους θεωρούμε επώνυμους, το κάνουμε για να παραδειγματιζόμαστε από το παράδειγμά τους, από τους λόγους τους, από την βιωτή τους, και για να ενισχυόμαστε στο πνευματικό μας αγώνα. Τώρα, γιατί πηγαίνω στο Άγιον Όρος? Είναι όλα αυτά που είπε και ο Σεβασμιότατος και ο Γέροντας Ιωαννίδιος. Το μοναδικό μέρος. Όταν το πρωτοεπισκέφθηκα, δεν είχα τελειώσει το προσκύνημα και αμέσως προετοίμαζα το δεύτερο. Έχουν περάσει 34 χρόνια και έχω πραγματοποιήσει 30 προσκυνήματα στο Άγιον Όρος. Μάλιστα, μακαρίζω εσάς τους Θεσσαλονικείς που βρισκόσαστε δίπλα στο Άγιον Όρος και μπορείτε να το επισκέπτεστε συνεχώς. Είναι κάτι το συγκλονιστικό που αισθάνομαι. Εκεί, ας πούμε, πηγαίνω 10-15 μέρες και παρά το ότι είμαι ευτραφέστατος, περπατάω πολύ, είναι πολύ εύκολα, διότι δεν καπνίζω, περπατάμε και στην έρημο και στα κοινόβια μοναστήρια, συναντάμε γέροντες με τους οποίους συζητάμε, κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, έχουμε βέβαια εξομολογηθεί στο πνευματικό μας εδώ στον κόσμο, και εκεί συζητάμε και κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων του Κυρίου μας, και γενικά ζούμε μια συγκλονιστική πνευματική ζωή και επιστρέφουμε πίσω και κατά κάποιον τρόπο με τις αφηγήσεις μας, με όλα αυτά βοηθάμε και τις οικογένειές μας, που πάρα πολύ ωραία και πολύ συγκινητικά είπε η κυρία Μαλβίνα, η οποία είναι μια πιστή γυναίκα και η οποία, όπως είδατε, δεν φωνασκεί όπως κάποιες κυρίες οι οποίες λένε θα πάμε να πατήσουμε το Άβατον. Αυτό το κάνουν όλες αυτές οι κυρίες όχι από αγάπη στον Θεό, αλλά από εγωισμό. Είναι καθαρός εγωισμός. Η πιστή γυναίκα νομίζω ότι αυτό βλέπει με άλλο πνεύμα και όλο αυτό. Θα το αναφέρουμε αυτό. Να ρωτήσω πρέπει να έχετε πολύ δίκιο σε αυτό το πράγμα που λέτε. Ναι, Σεβασμιότατε, το πιστεύω απόλυτα. Το έχω διαπιστώσει. Δηλαδή, βλέπω κυρίες. Υπάρχει σήμερα ο εγωισμός που λέει θέλω αυτό, θέλω αυτό. Ναι, αυτό το βλέπουν ως, ξέρετε, αυτό το βλέπουν ως δικαίωμα που τους αφαιρείται. Ναι, καταλάβατε, ναι. Είναι καθαρά εγωιστικό. Είναι ένα εντόνως εγωιστικό φαινόμενο. Ένας εωσφορικός εγωισμός, θα έλεγα. Ακριβώς. Ενώ αντιθέτως, μια πιστή κυρία, όπως είναι η κυρία Μαλβίνα και πολλές άλλες, ζουν το Άγιον Όρος από τον κόσμο. Το ζουν με τις αφηγήσεις των συζύγων, το ζουν με την επικοινωνία με γέροντες, είτε διαλληλογραφίας, είτε διαζώσεις, όταν αυτοί εξέρχονται του Αγίου Όρους. Και γενικά δεν έχουν αυτόν τον λογισμό, ο οποίος είναι εκ του πονηρού. Πολύ νερός. Και είπατε συνεχώς διηγήστε ιστορίες, και να ακούσουν οι γυναίκες που δεν μπορούν, και να θυμάστε κι εσείς συνεχώς αυτό που ζήσατε. Αυτές ιστορίες, κύριε Λίγη, οι συγκλονιστικές ιστορίες. Μήπως μπορείτε να μας πείτε μια ιστορία. Από αυτές. Ναι, από αυτές. Σεβασμιότατε, θα πω μια ιστορία που δεν είναι, που ωφεληθήκαμε, τέσσερις προσκυνητές που πήγαμε, ωφεληθήκαμε και οι τέσσερις. Ήμασταν τέσσερις προσκυνητές και πήγαμε σε ένα κοινόβιο, δεν λέω το κοινόβιο, του Αγίου Όρους. Εκεί λοιπόν ο αρχοντάρης και με το δίκιο του μας λέει δεν μπορώ να κρατήσω έναν, διότι έχετε δηλώσει μόνο τρία άτομα. Δεν μπορώ. Λέμε εντάξει, ο αρχηγός της ομάδας μας ήταν ένα άτομο ευέξαπτο πολλές φορές. Έκανε λοιπόν υπακόη, λέει γέροντα να είναι ευλογημένο. Ένας από εμάς λέει εντάξει, εγώ θα φύγω να αναζητήσω κάπου αλλού σε ένα κελί προσπάθεια. Και ο τρίτος, ο νεαρότερος, δεν μίλησε. Λέμε λοιπόν στο γέροντα, λέει, να ανοίξετε να πάει τουλάχιστον αυτός ο οποίος θα φύγει να προσκυνήσει τη φοβερά προστασία. Πήγε λοιπόν ο γέροντας πάνω στο κανονικό αρχονταρίκι και επέστρεψε
βάζοντας, εγώ συγκλονίστηκα, ήταν και κάποιας ηλικίας, εδαφιαία μετάνοια στον αρχηγό της εκδρομής, λέγοντας «συγγνώμη, έκανα λάθος». Τέσσερα, διότι του είπε κάποια λόγια, του είπε «ξέρεις, είσαι κριτικός και δεν περίμενα να μου πεις ψέματα» και τέτοια πράγματα. «Συγγνώμη», του λέει, έσφαλα. Mm-hmm. Ήταν τέσσερα τα άτομα και έτσι έγινε. Ωφεληθήκαμε, λέει, όμως όλοι. Γιατί ωφεληθήκαμε? Διότι εγώ ταπεινώθηκα. Διότι κάτι μου λέει δεν πήγαινε καλά σε μένα, τώρα τελευταία και ταπεινώθηκα. Εσείς δεν αντιδράσατε, ενώ είχατε δίκιο. Ο αδελφός είπε ότι εγώ κατά κάποιον τρόπο εντός εισαγωγικών θα θυσιαστώ και θα φύγω. Και ο νεαρός, ο οποίος παρακολούθησε όλη αυτή τη σκηνή, ωφελήθηκε πνευματικά. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να φυγείς σε ώρες ατέλειωτες, όταν πας με καλούς λογισμούς και με διάθεση και απόφαση μετανοίας, να ωφεληθείς πάρα πολύ. Υπάρχουν δύο εκατοντάδες ιστορίες σαν την προηγούμενη με τους Αγίους, οι οποίες όμως χρειάζονται πολύ χρόνο για να... Ή αυτό που ακούμε ότι δεν σας επηρεάζει καθόλου ο χρόνος, το άγχος, να προλάβετε κάποιους, γίνονται όλα με μια ηρεμία. Αυτό το ακούμε πολλές φορές. Σαν να μην έχουμε οικογένεια και όλα πάνε τέλεια. Γι' αυτό είναι σημαντικό για μας σήμερα που υπάρχει το άγχος και το πολύ τρέξιμο. Και κυρίως είναι λίγο αυτό να το πετάμε όταν φτάνουμε στο τέλος. Είναι μια συμβουλή να το αφήνουμε στο σπίτι μας καλύτερα και να τηλεφωνάμε μία φορά από την Ουρανούπολη όταν μπαίνουμε και μία φορά όταν βγαίνουμε. Γιατί μπαίνουν τα βιωτικά, οι βιωτικές μέρημνες μέσα στο Άγιο Όρος. Να ρωτήσω λίγο την κυρία Παπαδάκη, επειδή αναφέραμε και τις εκτός, αν θέλει να πείτε κάτι σε βεσμιότητα. Ναι, ναι. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα στη μοναδικότητα του Αγίου Όρους. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά άλλο Άγιον Όρος. Στον τρόπο ζωής, σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, σε όλο τον κόσμο μπορώ να πω. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει πουθενά. Το βλέπουν και από το παγκόσμιο ενδιαφέρον όλων και άλλων θρησκειών, πώς ρωτούν και να το γνωρίσουν. Πρέπει να το δούμε με αυτή την έννοια, ότι είναι κάτι μοναδικό. Ότι έχει μια μοναδικότητα που δεν υπάρχει πουθενά σε όλο τον κόσμο. Βέβαια. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι κάθε φορά που έρχονται βλέπουμε τις ευλογίες. Ο σύζυγος ή ο γιος ή το εγγόνι. Και ο σύζυγος και ο γιος και ο εγγονός. Να μας πείτε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε κι εμείς. Πώς φαίνεται η ευλογία αυτή. Στη συμπεριφορά, στον ο εγγονός ας αρχίσω, που είναι μόλις 15 ετών και πρωτοπήγε 14, ζητάει παππού πότε θα ξαναπάμε. Τώρα ήδη ο σύζυγος, ο γιος και ο εγγονός έχουν προγραμματίσει, έχουν κλείσει τα ειστήρια και ο διαμονητήρια για τον Ιούνιο που θα πάνε ξανά. Αλλά εάν επιτρέπετε να πω αυτό με τις γυναίκες εμάς, εγώ θα έλεγα ότι είναι και θέμα άγνοιας εκ μέρους μας όταν είμαστε της γνώμης ότι πρέπει να ανοιχτεί το Άγιο Όρος και για μας τις γυναίκες κλπ. Και παίρνω αφορμή από μένα και εξομολογούμε σεβασμιότατε ότι και εγώ κάποτε που ζούσα και έξω έλεγα γιατί να είναι από μας να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα μνήμια. Είχατε στην απορία, το λέγατε και εσείς. Και έλεγα όχι, πρέπει και η γυναίκα. Γιατί είχα άγνοια. Να κάνω εδώ μία παρένθεση. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα ισοπεδώνονται όλα. Ναι. Και ακόμα και το Άγιον Όρος. Δηλαδή οι άνθρωποι λένε και το Άγιον Όρος όπως όλα. Όπως όλα τα μέρη. Όπως όλα. Αλλά πρέπει πραγματικά να σεβαστούμε τη μοναδικότητα αυτή. Ναι, ναι. Και την ιδιαιτερότητα που έχει το Άγιον Όρος. Και την αγιότητα σεβασμιότητα. Και την αγιότητα και την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα. Νομίζω αυτό είναι κάτι το μοναδικό. Βέβαια. Και από τη στιγμή... Την παράδοση βασικά σεβασμιότητα. Όχι μόνο η παράδοση, αλλά η όλη η ζωή. Αυτό που παραλάβουν τους πατέρες από τα γεροντάκια που συναντήσαμε, που ήταν όλα άγια γεροντάκια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που παραλάβουν ήταν κάτι ανεπανάληπτο, που μόνο το βιώνεις. Ο τρόπος συμπεριφοράς, η υπακοή τους, η υποταγή τους. Το συνεχίζεται, πατέρα Ιωάννη, το συνεχίζεται. Δόξα, το προσπαθούμε, πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτά που παραλάβαμε. Και πολύ καλά τα έχετε καταγράψει σε ένα βιβλίο που έχετε εκδώσει. Ναι, ναι, Σιμωνοπετρίτες Πατέρα. Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, που αγαπήσαμε, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε. Και γι' αυτό λέω ότι από τη στιγμή που εμείς έχουμε αυτή την ευλογία από τους συζύγους και λοιπά που πηγαίνουν και όταν διαβάσουμε κιόλα είναι τόσο η κάλυψη
της πνευματικότητας και σε εμάς, που τα βλέπετε αυτά πρακτικά, το σεβόμαστε απόλυτα μετά το Άββατο του Αγίου Όρους. Να ρωτήσω πριν πάλι στον Πέτρο, να ρωτήσω τον πατέρα Ιωαννίπιο. Πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι ναι, η κυρία Παπαδάκη είναι μοναδική. Δεν νομίζω, έχουμε, είμαστε αρκετές που αγαπούμε πολύ. Όπως είπατε προηγουμένως, πολλές κυρίες κοπέλες λένε... Ναι, ναι. Αλλά λέω ότι είναι άγνοια, άγνοια, γιατί και εγώ κάποτε στα 30 μου ήμουνα έτσι. Αλλά μετά που με αξίωσε ο Θεός, δηλαδή μέσω, λόγω του συζύγου, να αρχίσω να βλέπω τι σημαίνει αγιότητα και... του Αγίου Όρους, έχω αλλάξει τελείως. Να ρωτήσω τον πατέρα Ιωαννίκη, επειδή αναφέρατε προηγουμένως στη συζήτηση τη λέξη κοινόβιο. Κοινόβιο, μάλιστα. Να, ο κόσμος δεν ξέρει πάρα πολύ. Να μας πείτε λίγο τι είναι το κοινόβιο για να το καταλάβουμε πρακτικά. Απλά και πρακτικά. Υπάρχουν βασικά τρεις μορφές μοναχισμού στο Άγιον Όρος. Η μία είναι η ζωή του μοναχού στη Σκήτη. Η Σκήτη τι είναι? Η Σκήτη είναι ένα μικρό χωριουδάκι, θα λέγαμε, το οποίο αποτελείται από πολλά κελιά. Μάλιστα. Το κάθε κελί μέσα έχει τη δική του συνοδεία. Σύνδεση είναι 1 έως 3, 4, 5 άτομα το πολύ. Το κάθε κελάκι έχει το δικό του εκκλησάκι μέσα, όπου οι πατέρες κάνουν τις ακολουθίες καθημερινά στο κελάκι τους, μέσα στο εκκλησάκι. Κυριακές και εορτές όμως, υπάρχει στην κεντρική πλατεία, θα λέγαμε, το χωριουδάκι του χωριού αυτού, μια μεγάλη εκκλησία, το Κυριακό, όπως το ονομάζεται. Κυριακό, το Κυριακό, όπως ονομάζεται, στο οποίο μαζεύονται όλοι οι πατέρες από τα κελιά, οπότε υπάρχει μια κοινωνία μεταξύ των πατέρων της Κήτης. Και συναντιούνται τις Κυριακές. Τις Κυριακές και εορτές. Κυριακές και εορτές. Οπότε υπάρχει, εορτάζει Άγιος. Η δεύτερη μορφή μοναχισμού είναι, θα λέγαμε, η κελιώτικη ζωή. Δηλαδή είναι ένα κελί, ο οποίος είτε θα μένει ένας μόνος του, σαν ερημίτης, είτε θα μένουν απομακρυσμένα 2, 3, 4, 5. Αλλά θα είναι κελί όμως, κατά κάποιο τρόπο. Και το τρίτη μορφή μοναχισμού είναι το κοινόβιο. Το κοινόβιο. Κοινόβιο, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι η μέση χρυσή οδός του μοναχισμού. Στο κοινόβιο δεν μπορείς να παρεκκλίνεις ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Θα γίνεις αντιληπτός. Θα πας να ξεφύγεις προς τα επάνω, θα πάρουν τα μυαλά σου αέρα, σου λέει άλλος, κατέβα κάτω. Πας να πέσεις όμως, θα σε συγκρατήσει, θα σε ανορθώσει. Επειδή είστε όλοι μαζί. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε αδέρφια μαζί, είμαστε αδελφοί. Ο καθένας πρέπει να στηρίζει τον άλλον, ο ένας κοιτάει ενδιαφέρεται για τον άλλον. Αυτή η αγάπη, ο δεσμός που θεωρούμε ότι είμαστε μια οικογένεια, αλλά είμαστε ένα σώμα κατά κάποιο τρόπο. Θα χαρούμε στη χαρά του αδελφού μας, θα συνεχωρηθούμε στη λύπη του αδελφού μας και βασικά είμαστε κάτω από την υπακοή του γέροντα. Στο αυτό, κοινόβιο, είναι, μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Είμαστε αυτό κάτω, δηλαδή η Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας είναι κοινοβιακή, μένετε πολλά πρόσωπα μαζί. Μαζί ακολουθούμε τον γέροντά μας και το πρόγραμμα της Μονής, που είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείς το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Μονής. Δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να σηκωθείς συγκεκριμένη ώρα, να κάνεις τον κανόνα σου. Θα πρέπει να πας στην εκκλησία συγκεκριμένη ώρα. Ναι. Θα πρέπει μετά να πας στην τράπεζα συγκεκριμένη ώρα, οπότε κρυφθεί. Στο απόδειπνο, στον εσπερινό, όλα αυτά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένη ώρα. Ενώ σε ένα κελί, θα λέγαμε, λιγάκι το πρόγραμμα είναι πιο ελαστικό. Είναι πιο εύκολο. Εκεί όμως θα πρέπει να ακολουθήσεις το πρόγραμμα καθεαυτού. Θα πρέπει να κάνεις την υπακοή αυτή. Και... Αλλά είναι αυτό που αγιάζει όμως. Το κοινόβιο, είναι κατά τη γνώμη είναι το καλύτερο. Ναι, και όχι, και τα άλλα αγιάζουν, δεν λέω. Ναι. Θα ήθελα να πω για το κοινόβιο, κοινή ζωή. Κοινή ζωή, κοινός βίος. Ακριβώς. Μεγάλη υπόθεση. Όλα. Αλλά ξέρετε, αυτό που αγιάζει σήμερα στη ζωή μας δεν είναι η ευκολία. Είναι η δυσκολία. Η δυσκολία. Ξέρετε, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Δεν μας υποσχέθηκε ανέσεις και αναπαύσεις. Όστις θέλει ο πίσω μου ερθεί, απαρνησάς το εαυτό, αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Θα πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό μέχρι τον Γολγοθά, να ανέβεις στον Γολγοθά μαζί του. Θα πρέπει να σταυρωθείς μαζί με αυτόν για να μπορέσεις να νιώσεις τα μεγαλεία της Ανάστασης μαζί του μετά. Αυτό είναι η μοναδικότητα του Αγίου Όρους. Δεν υπάρχει πουθενά. Είναι ευλογία. Γιατί εμείς επιζητούμε την ευκολία συνήθως. Αυτό που λέτε. Αυτό είναι. Ότι είναι ζυγός. Βλέπετε, όταν πάμε να κάνουμε τον κανόνα μας πολλές φορές, που σηκωνόμαστε 3 ώρες πριν πάμε στην ακολουθία για τον κανόνα μας,
ο οποίος αποτελείται από μελέτη Αγίας Γραφής, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Είναι το κομποστήρι, όπως λέμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και είναι και οι γραφείες μετάνοιες τις οποίες κάνουμε. Όταν λοιπόν κάνουμε το κομποστήρι, δεν είναι εύκολο. Εκεί πρέπει να συγκεντρώσεις το μυαλό σου πάνω στα λόγια της ευχής. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με των αμαρτωλών. Κύριε, αυτή είναι η ευχή που λέτε κάθε φορά. Κύριε, Κύριε, είναι η Θεότης του Χριστού. Ιησού, η ανθρώπινη φύση. Δεν λέτε το Υιέ Θεού. Δεν το λέμε. Αυτό. Δεν το, η παράδοσή μας δεν μας το έχει δώσει. Χριστέ, που είναι η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας, ελέησόν με, θέλουμε τη Θεία ενέργεια, τη Θεία χάρη να μας πλημμυρίσει, να μας δώσει δύναμη των αμαρτωλών, είναι η εξομολόγησή μας. Αυτή η ευχή τα λέει όλα. Δεν είναι εύκολο να συγκεντρώσει το νου στα λόγια της ευχής. Γι' αυτόν τον λόγο και βλέπεις πολλές φορές η ευχή, η προσευχή, στην αρχή είναι πολύ δύσκολη. Πρέπει να συγκεντρωθείς. Και πολλές φορές, μιλάμε βιωματικά τώρα, μιλάω. Ναι, αυτό μας, αυτό θέλουμε. Θέλουμε πολύ τη βιωματικότητα. Ναι, βλέπετε, λες την ευχή, Κύριε Σου Χριστέ, δεν μπορείς, βασανίζεσαι. Πρέπει ο καθένας ανάλογα λέει την ευχή μία ώρα, τη λέει δύο ώρες, ανάλογα τι ευλογία έχει από τον γέροντά του, κατά κάποιο τρόπο. Λες λοιπόν την ευχή, δεν μπορείς, δεν μπορείς. Τελειώνει η ευχή, ο μισός σου εαυτός έχει φύγει, γιατί την ώρα που λες την ευχή σκέπτεσαι άλλα πράγματα, σου έρχονται, έρχεται ο πειρασμός πολλές φορές, σου βάζει πράγματα στο μυαλό που δεν μπορείς να διανοηθείς από την παιδική σου ηλικία. Πράγματα που λες πώς είναι δυνατόν αυτά. Βλέπεις τι δύναμη έχει. Το περιγράφεται πολύ απλά βιωματικά, όπως το βιώνουμε. Τις δυσκολίες που έχουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Και βλέπετε, αλλά έρθει μια ημέρα, εκεί που θα ξεκινήσεις πάλι. Κύριε Σου, εκεί που δεν το περιμένεις. Γι' αυτό λέμε ότι ο Θεός είναι... Εκεί που δεν το περιμένεις, γι' αυτό λέμε ο Θεός είναι άπεκτος. Εκεί που τον περιμένεις δεν σου έρχεται. Εκεί που δεν το περιμένεις είναι εκεί που σε πλημμυρίζει. Είναι κάτι, είναι εκεί που δεν το περιμένεις, είναι εκεί που θα σου έρθει μια χάρη σου. Είναι εκεί που θα πεις, Θεέ μου, δεν σε αντέχω άλλο. Είναι εκεί που θα αρχίσουν να τρέχουν τα δάκρυα, βρύει άματα, σεβασμιότατε. Είναι κλάματα τα οποία, δάκρυα τα οποία τρέχουν και δεν μπορείς να τα συγκρατήσεις. Σου έρχεται εκείνη τη στιγμή να σηκωθείς και να αγκαλιάσεις τα ντουβάρια και να τα φυλάς όλα και να λες, Θεέ μου, φύγε, δεν σε αντέχω. Εκείνη όταν γεμίζει η καρδιά με τη χάρη της, νιώθεις ότι αγαπάς όλο τον κόσμο. Είναι αυτό που λέμε, αγαπάτε τους εχθρούς ημός. Λες, πώς είναι δυνατόν να αγαπήσω τους εχθρούς. Αλλά μπορείς. Όταν σε επισκεφτεί η χάρη του Θεού. Στον ημοναδικότατο Αγίου. Αυτό μπορεί να το βιώσει την καρδιά του και ένας λαϊκός, πιστεύετε. Βεβαίως. Μέσα στον κόσμο τόσοι άγιοι υπάρχουν, λαϊκοί άγιοι. Μάλιστα, ναι. Και αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Βέβαια, πάρα πολύ. Έχουν δει κάτι βιβλιαράκια. Οι άγιοι εν το κόσμο, δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Πάρα πολύ που εκεί έχει φοβερές μαρτυρίες για την αγιότητα. Και να ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή είπατε πολλές φορές τη λέξη υπακοή. Υπακοή. Να μας πείτε κάτι ακόμα περισσότερο, τι είναι υπακοή και πώς μπορούμε. Υπακοή. Ναι, δηλαδή ό,τι μας πούμε να το δεχτούμε. Η υπακοή είναι όταν βγαίνεις από το δικό σου θέλημα. Όταν, και, όταν κατά κάποιο τρόπο σου λέει ο γέροντας, παιδί μου, σε παρακαλώ πολύ, θέλω σήμερα να βοηθήσεις τον τάδε αλφό στο μαγειρίο. Να πας στο μάγερ γιατί έχει δουλειά. Εσύ εντωμεταξύ έχεις κανονίσει εκείνη την ώρα να πας κάπου αλλού. Πολύ σημαντικό. Λέω ως γέροντα, μα τώρα έχω κανονίσει κάπου διαφορετικά να πάω. Πώς θα το κάνω αυτό. Ναι. Χρειάζεται ο μαγειρίος. Να κάνει υπακοή αυτό που του είπε και να μην είναι. Δηλαδή, γέροντα, αυτή το η φράση μου, να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Δηλαδή, γέροντα, θα το κάνω. Ό,τι του πού να πει είναι άλλο. Έλεγε ο γέρο ο παπά Εφραίμο κάτω να κιώτης, αυτή η αγιασμένη μορφή. Υπακοή ζωή, παρακοή θάνατος. Είναι όμως η υπακοή σε συγκεκριμένο πρόσωπο που το έχουμε εμπιστοσύνη ή γενικά. Όχι, και στους αδελφούς μας. Και στους αδελφούς μας. Δεν κάνει μόνο στον γενικό. Υπακοή, το προεστώτη και τη αδελφότητη λέει η μοναχική κουρά. Οπότε και οι καθημερινοί άνθρωποι στην οικογένειά τους εννοείται. Ακριβώς. Όμως υπάρχει περίπτωση μοναχού που δεν είναι σωστός. Τότε αρχίζει το πρόβλημα. Αρχίζει το πρόβλημα, πραγματικά. Αρχίζει πλέον ο μοναχός να μην μπορεί να ενταχθεί στο σύνολο, στην οικογένεια μέσα. Βλέπετε ότι μέσα σε μια οικογένεια ένα άτακτο παιδί
δεν συμβιβάζεται. Ναι, είτε θα φεύγει συνέχεια, θα λείπει, θα ζητάει εξόδους. Υπάρχει υπακοή δηλαδή στον ηγούμενο ή σε οποιοδήποτε μοναχό? Κοιτάξτε, πρώτα είναι στους προεστώτες, δηλαδή που είναι ο ηγούμενος, και στους επιτρόπους, οι οποίοι ελέγχουν την αδελφότητα κατά κάποιο τρόπο. Είναι οι προεστώτες, οι οποίοι διοικούν τη μονή κατά κάποιο τρόπο. Εκεί πρέπει να κάνουμε την υπακοή μας, στην ουσία. Και στον ηγούμενο, στον γέροντά μας βασικά, πρώτα απ' όλα. Όχι στους μοναχούς. Στους μοναχούς θα πρέπει ο ένας να σέβεται τον άλλον και θα πρέπει ο ένας κατά κάποιο τρόπο να στηρίζει τον άλλον. Αλλά πρώτα είναι στα πολύ σημαντικά. Εγώ το δεύτερο πράγμα που μου είπε ο γέροντάς μου, σας είχα πει το πρώτο τότε να μην βγαίνω από το κελί. Το δεύτερο μου λέει, παιδί μου, είναι στη ζωή σου, μου λέει, μέσα στην αδελφότητα, να ξέρεις ότι πάντοτε θα προηγείται ο άλλος. Θα προηγείται ο άλλος. Θα προηγείται ο άλλος. Και αυτό είναι σημαντική. Το του εταίρου έκαστος. Αυτό που λέει, το του εταίρου έκαστος, αυτό που λέει και ο Απόστολος. Και αυτό είναι βαριά κουβέντα, να προηγείται ο άλλος πάντα. Να προηγείται, είτε είναι μεγαλύτερος, είτε είναι μικρότερος. Ναι. Ήταν το δεύτερο που μου είχε πει. Μάλιστα. Να πείτε κάτι, ναι. Το θέμα της υπακοής, θυμήθηκε κάτι. Που μας ευχήθηκε ένας γέροντας πάνω από τα καυσοκαλύβια σε ένα κελί. Ήταν ένας γέροντας με τον υποτακτικό του, ο οποίος είχε πολύ υψηλό πυρετό. Αρκετές μέρες ο γέροντας δεν ήξερε τι να κάνει. Του λέει λοιπόν, ενεργοποίησε αυτό το δυνατότερο όπλο στο μοναχό, την υπακοή, την εχριστό υπακοή. Του λέει λοιπόν, κοίταξε, πήγαινε παιδί μου, 40 πυρετό. Πάρε ένα κρεμμύδι και φάτο. Αυτό θα σε κάνει καλά. Ναι. Ο υποτακτικός δεν έκανε τον παραμικρό λογισμό. Δεν είπε, μα τι λέει τώρα ο γέροντας αυτό. Πήγε λοιπόν, έκανε υπακοή στο γέροντα, πήρε το κρεμμύδι, το έφαγε και σε 5 λεπτά είχε 36,6 πυρετό. Δηλαδή η υπακοή μπορεί να κάνει και τα άπλωτα. Βεβαίως, η υπακοή. Και αυτό δεν το ξέρουμε και σήμερα. Η αληθινή υπακοή, η υπακοή στον λόγο του Θεού είναι και η πραγματική ελευθερία. Και προχθές μου έλεγε ένας γέροντας σε ένα μοναστήρι εδώ, όταν η Ευρώπη λέει, κατανοήσει ότι κάνω εν Χριστώ υπακοή για να είμαι ελεύθερος, και όχι αυτές τις ελευθερίες που μας διδάσκουν τώρα που είναι εγωκεντρικές, εγωιστικές. Κάνω λοιπόν υπακοή στον Θεό, άρα είμαι ελεύθερος και πεθαίνω για να ζήσω. Αν δεν το καταλάβει αυτό η Ευρώπη, είναι καταδικασμένη. Πεθαίνω για να ζήσω, εννοείται την υπακοή, ότι πεθαίνω, δεν όχι, να πιστέψουμε ότι πεθαίνοντας αναστηνόμαστε, πηγαίνουμε στην αιώνια ζωή, στον Κύριό μας. Δεν εννοούμε την πίστη στην άλλη ζωή, στον Κύριό μας, στον αναστημένο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δεν έχει ελπίδες η Ευρώπη. Καμία ελπίδα. Ο Άγιος Αγάθων, πάνω σε αυτό, νομίζω ότι ήταν ο Άγιος Αγάθων, ήταν άρρος, κατάκητος, στα τέλη της ζωής του γέροντα. Και αυτό συνήθως έπαιρνε ένα σαν τσάι, ήταν ένα ποτό, και μέσα του έβαζε λίγο μέλι για να μπορέσει να γλυκάνει. Πώς και του πήγε τότε, ανάγκια τσάι, του πήγε αυτό που λέμε γράσο. Ήταν δηλαδή, ήταν λάδι που βάζουν νεπρά στα αυτοκίνητα, είναι τότε της εποχής εκείνης, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Ήταν κάτι πολύ πικρό. Λοιπόν, έκανε λάθος, γιατί να πάρει το ποτήρι, που το είχαν και αυτό σε ένα ποτήρι, φαίνεται, του πήγε αυτό. Και άρχισε να το πίνει ο γέροντας, το άφησε στην άκρη. Είδε τη γεύση, κάτι. Ναι, και το άφησε στην άκρη. Του λέει ο υποτακτικός του, γέροντα, πιέστε το, θα σας κάνει καλό. Ναι, παιδί μου, ξαναήπια πάλι. Είναι πιο δυνατό. Ναι, ξαναήπια πάλι. Ναι, ξαναήπια πάλι από το... Γέροντα του λέει, το ξανάφησε πάλι πίσω. Ναι, παιδί μου, να το πιω όλο. Να το πιω όλο. Δεν μπόρεσε να το πιω όλο. Άφησε λίγο. Αυτό το παίρνει το ποτήρι. Το παίρνει το ποτήρι ο υποτακτικός. Το βλέπει το χρώμα του κάπως διαφορετικό. Κάπως διαφορετικό. Δοκιμάζει. Δεν πεινόταν. Ήταν πικρό, κατάπικρο. Γέροντα, τι σου έκανα. Έβαλε τα κλάματα. Άρχισε να κλαίει. Να του πιάνει τα πόδια, να τα φυλάει. Συγχώρεσέ με, γέροντα. Συγχώρεσέ με. Και του λέει ο γέροντας, αυτό ήθελε να πει ο Χριστός μου και αυτό ήπια. Για να δείξει την τέλεια υπακοή. Ακριβώς την τέλεια υπακοή. Έκανε ακριβώς αυτό. Αυτό που ήθελε ο Χριστός. Αυτό το ήθελε ο Χριστός και έτσι έγινε στη ζωή μου. Μάλιστα. Έτσι αγιάσαν οι άνθρωποι. Βέβαια. Έτσι αγιάσαν. Έτσι, χάρη στην υπακοή και... Έτσι. Να ρωτήσω λίγο τον Πέτρο που... Να μας πει εδώ στη γνώμη σας και σαν νέος άνθρωπος και οι εμπειρίες ό,τι είσαι από το Άγιο Όρος, οι δύο φορές είπες που πήγες. Η υπακοή αυτή και το ιδιαίτερο, το ανεπανάληπτο,
στα μάτια σου πώς φάνηκε? Το κατάλαβες, φάνηκε? Να μας πεις κάτι που παρατήρησε ιδιαίτερο. Ναι, φάνηκε πάρα πολύ, ιδιαίτερα προς τους προσκυνητές. Οι πατέρες προς τους προσκυνητές, η συμπεριφορά τους ήταν φοβερή. Με ευγένεια, με σεβασμό, παρόλο που και αυτοί έχουν το πρόγραμμά τους, όπως είπε και ο Γέροντας, βεβαρημένο σε ένα κοινόβιο μοναστήρι. Όμως τους προσκυνητές τους συμπεριφέρονταν με πολύ έτσι αγάπη, στοργή, να τους προσφέρουν ό,τι έχουν. Το συνηθισμένο αυτό, το λουκούν, το λουκούν, το ραγκυρακί, μου έκανε αυτό εντύπωση. Και στην τράπεζα. Ναι, ναι. Ο Γέροντας, ακόμη και μεγάλης ηλικία πατέρες, να έρθουν να δουν αν θέλεις κάτι, αν είναι όλα εντάξει. Η διακονία και η υπηρεσία, να μεριμνήσουν αυτό. Είναι σημαντικό αυτό. Σημαντικό. Λείπει και αυτό σήμερα, το να ο ένας να διακονήσει στην κοινωνία, ναι. Ακόμα και η νέα, ξέρω, ναι, αυτό. Στην οικογένεια, ακόμα και ένας νέος προς τους γονείς του δεν θα το έκανε αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι το Άγιον Όρος είναι εκλεκτό, μοναδικό. Γιατί προσφέρει και αυτό στην οικογένεια, εγώ πιστεύω. Αιώνιο, ναι. Δεν είναι και μια οικογένεια εκεί, είστε μια οικογένεια που ένας βοηθάει και το... Και είπατε προηγουμένως ότι στη χαρά του ενός μετέχει και ο αδερφός. Μια χαρά μοναχού στο Άγιο Όρος, αφού είναι μόνος, δεν έχει δική του οικογένεια. Η χαρά ποια θέλει, να κάνει το διακόνημά του, να είναι ευτυχισμένος. Κοιτάξτε. Έκανε την προσευχή. Η χαρά του μοναχού καταρχάς ξεκινάει από την κουρά του. Α, από την κουρά. Από την κουρά του. Όταν γίνεται μοναχός. Εκεί πραγματικά δεύτερο βάπτισμα λαμβάνεις, αδελφέ, σήμερα. Ναι. Δεύτερο βάπτισμα λαμβάνεις καθαρός. Γι' αυτό το λόγο όλοι προσευχόμαστε και του λέμε όταν τον απασπαζόμαστε πώς εκλείδεις, αδελφέ, σήμερα, και σου λέει δεύτερο βάπτισμα λαμβάνεις, άλλο όνομα. Και λαμβάνεις, σου λέει ο άλλος Ισόης, Ιωάσα, ένα άλλο. Να προσεύχεται, να ευαρεστήσει το Θεό στη ζωή σου. Οπότε πάνω, όλη η αδελφότητα χαίρεται με τη χαρά του σαν πρώτη. Με χαίρεται, όχι μόνο χαίρεται, αλλά τον παρακαλάμε να προσευχηθεί για μας, γιατί η προσευχή του έχει πολύ δύναμη. Α, παρότι είναι νέος και τώρα ήρθε. Βεβαίως, καθαρίστηκε όλος άλλος. Η προσευχή του τότε, την πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον, έχει πάρα πολύ δύναμη. Επίσης, μια χαρά μοναχού θα πρέπει να είναι, και το βλέπεις γιατί λάμπει το πρόσωπό του, όταν σου διηγείται τα προσωπικά, γιατί εμείς, σαν αδέλφια, ο ένας με τον άλλο μιλάμε. Και μας λένε τα βιώματά τους. Ναι. Οπότε υπάρχει αυτή η σύμπνοια και... Ακριβώς. Χαίρεσαι και εσύ μαζί. Γιατί καμιά φορά λες σαν ένα σώμα που είμαστε. Δηλαδή βλέπεις τους αδελφούς σου να κοινωνάς. Εσύ δεν μπορείς να κοινωνήσεις για κάποιο λόγο. Ναι. Δεν είσαι ετοιμάς, δεν έχεις ετοιμαστεί. Αλλά νιώθεις, επειδή μετέχεις σε ένα σώμα, ότι παίρνεις και εσύ, γέφεσαι και εσύ τη Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι ένα βίωμα το οποίο το νιώθεις. Το νιώθει ο μοναχός τουλάχιστον όταν μπείτε μέσα στη λατρεία, μέσα στο ναό. Είναι κάτι βιωματικό το οποίο δεν μεταφέρεται. Μάλιστα. Εγώ να πω, ξέρετε, στην τηλεόραση περνάει γρήγορα ο χρόνος. Πρέπει σε ένα-δύο λεπτά να κλείσουμε την εκπομπή. Σοβαρά. Ναι, περνάει, είναι ο χρόνος διαφορετικός. Τρέχει γρήγορα. Και δεν είχαμε και τους τηλεθεατές σήμερα. Θέλαμε να σταχυολογήσουμε κάποια για τη ζωή στο όρος, το βίωμα, το μοναδικό το οποίο έχει, και θελήσαμε να πούμε αυτό μέσα από την εκπομπή, παίρνοντας και την ευκαιρία από τη δική σας παρουσία εδώ στο Ηράκλειο, κυρίως να δούμε πρακτικά θέματα και από σας. Νομίζω δώσαμε κάποια σημεία, κλείνοντας να μας πείτε αν θέλετε κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Σαν κλείσιμο και να δώσω τον τελευταίο λόγο στο Σεβασμιότατο. Σαν τι θα θέλατε τώρα, γιατί... αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ό,τι θέλετε εσείς, αυτό πρέπει να κρατήσουμε κυρίως από το βίο στο Άγιο Όρος. Την υπακοή, τη διακονία. Εγώ θα πω μία μια γεύση από αυτό το οποίο πήρα από τον Παπα Εφραίμ. Ναι. Τον Κατουνακιώτη, αυτό το μεγάλο ασκητή που έζησε στα Κατουνάκια. Αυτός ο Παπα Εφραίμ πραγματικά αγίασε από την υπακοή του. Την από υπακοή. Από την υπακοή του στο γέροντά του. Γι' αυτό και ήταν ο άνθρωπος που μιλούσε πάντοτε για την υπακοή. Ό,τι του έλεγε ο γέροντάς του έτυχε να πάθει εγκεφαλικό και ήταν άρρωστος και τον διακονούσε. Ο καημένος πηγαίνανε για φαγητό και τρώγανε. Όταν τελείωνε το φαγητό, του έλεγε του Παπα Εφραίμ, βάλε να φάμε. Μα γέροντα, μόλις φάγαμε. Κάνεις και παρακοή, και είχε ένα μαγκουράκι και του την έδαινε. Ναι. Γέροντα, βάλε να φάμε. Του βάζε πάλι φαγητό. Άντε πάλι να φάμε. Ναι, έκανε υπακοή.
Λοιπόν, αυτά είναι ένα μαρτύριο γι' αυτό. Βέβαια, έχετε... Αλλά η πίστη... Μα... Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, να πείτε κάτι τελευταίο κλείσιμο, να κρατήσουμε την υπακοή που είπατε. Εγώ θα ήθελα να πω απλώς ότι είναι απαραίτητο σήμερα να αξιοποιήσουμε το Άγιον Όρος. Να αξιοποιήσουμε τη μοναδικότητά του, όλα τα μεγάλα χαρίσματα τα οποία έχει το Άγιον Όρος, γιατί νομίζω δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το Άγιο Όρος. Τίποτα καλύτερο, βέβαια. Εγώ να σε ευχαριστήσω θερμά τον Πέτρο, την κυρία Μαλβίνα, τον κύριο Στιβακτάκη, θερμές ευχαριστίες. Το Γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Σεβασμιότατε, θερμές ευχαριστίες. Εμείς ευχαριστούμε τον συντονιστή. Βέβαια. Κυρίες και κύριοι, συζητήσαμε για το Άγιο Όρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Great TV, χαίρετε.